εξαρτάται την πολιτική με τέτοιο τρόπο που οι νέοι που μας βλέπουν πραγματικά απομακρύνουν. Θα το πω αναλυτικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όμως με αυτά που ανέφερα, καταρχήν και μετά αυτά που ήθελα να πω. Λοιπόν, συνάδελφε και πρόεδρε, όταν εγώ αναφέρθηκα στο τέλος της συνεδρίασης ότι ναι, δεν ψηφίστηκε ο οργανισμός. Ουσιαστικά δηλώσα ότι δεν πάθηκε καμία απόφαση, έτσι δεν εξηγούμαστε. Γιατί παίχτηκε πολύ και σε site διάφορα, τα οποία μας αγαπούν ιδιαίτερα για τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, ότι ξέρετε, ο πρόεδρος είπε ότι δεν ψηφίστηκε, αλλά υπάρχει απόφαση. Γιατί ακούσαμε και αυτά, γιατί το διαπληροφορά στη συνέχεια είναι μόνο με λίγο. Θα αναφερθώ βέβαια στη συνέχεια. Στο θέμα τη τότε ανέφερα ότι προφανώς ο καθένας εδώ πέρα είναι υπεύθυνο για αυτό που ψηφίζει. Επειδή δεν ψηφίστηκε, αναφέρθηκε σε αυτού που δεν ψήφισαν. Σε αυτού που ψήφισαν δεν είναι κανένα νόημα. Αλλά όχι με την έννοια του ότι θα σα μαλώσουμε ή θα σα μαλώσει ο καθένας από εμάς, ότι η ευθύνη του ότι δεν ψηφίστηκε και πάρθηκε μόνο καμία απόφαση οφείλεται σε αυτού που δεν ψήφισαν. Τόσο απλά. Μα τόσο απλά. Αν νομίζετε ότι αυτό οδηγεί στο γεγονός να μεγαλύτερη σε παρέτηση, ξέρετε πολύ καλά ότι έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε πρόταση μονοπολίτης. Θα την δοθώ πολύ ευχαριστώ, θα το αναλύσω γιατί και ποιους λόγους. Και όχι για να πέσουν ή να παίζουν στα site. Έτσι, μην μιλάτε. Να συνεχίσετε να ακούτε κιόλας. Γιατί έχετε μια συνήθεια που δυστυχώς ας κάνω τις μαγειδές που πες και να πω πολλά έτσι στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για το θέμα αυτό. Καθαρές κουβέντες, ούτε ήθελα να προσβούν από κανένα, αλλά ούτε τίποτα. Αν προσβλήθηκαν κάποιοι, να ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν ήταν αυτή η διάθεσή μου. Καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην άλλη στη συνέχεια, όπως είχα υποχρέωση ως πρόεδρος, έπρεπε, όταν δεν υπάρχει απόφαση, το Συμβούλιο να συμβληθεί ξανά για να πάρει απόφαση σε αυτό το θέμα που αποστολούσε την Ιωνία Υπόλοιπη και στην Ελλάδα. Τι έκανα, επειδή ήδη η συζήτηση είχε εξαντλήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, 2,5 ώρες συζητούσαμε, περίπου. Πλήρως, δεν ήταν απαραίτητο να γίνει η συζήτηση ξανά, θα έπρεπε να γίνει μόνο ψηφοφορία. Κάλεσα λοιπόν και λόγω των ιερών, θεωρώντας επίγον το ζήτημα, γιατί ήμασταν μέσα στην κορυφή των Απόκριων, στο τέλος δηλαδή στις μέρες Παρασκευής, από την Κυριακή που είναι πραγματικά η κορύφωση. Κάλεσα λοιπόν έκτοτο διαπεριφορά στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιμώνει η ψηφοφορία. Πιστεύω ότι δεν θα έρθει στον αυτό τη διατάξη. Έδωσα ένα κείμενο. Σα έστειλα όλου του Δημοτικού Συμβούλου στο κείμενο για να ξέρετε ότι αυτό που γίνεται είναι νόμιμο. Νομίζω ότι το διαβάζετε. Αν δεν το διαβάσετε, μου φαίνεται ότι το διαβάζω κάποιοι. Δεν ξέρω αν το διαβάζετε, αλλά θεωρώ ότι το διαβάζετε. Θεωρώ ότι είμαστε όλοι εδώ πέρα υπεύθυνοι. Πριν εκφράσουμε γνώμη, να το δούμε. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο, κλείθηκε αυτό το Συμβούλιο. Δεν αναφέρθηκε. Αναφέρθηκαν διάφορα στη συνέχεια, χωρίς να αναφέρονται για την ομιμότητα ή όχι. Αλλά αναφέρθηκε ότι εγώ ως πρόεδρος λειτουργήσα αντιθεσμικά, λειτουργήσα πρόχειρα, εν πάση περιπτώσει, με απίστευτες μεθόδους και κατακριτές και με πολιτική αποκρουστική, ακριβώς όπως το λέω, όπως δημοσιεύτηκε από την επικεφαλής της εξωματικής αντιπολίτευσης. Που φιλοδοξεί να γίνει και δήμαρχος αυτής της πόλης. Έλεος. Δηλαδή, όταν αναφέρεται ντροπή σε αυτή την πόλη, γιατί έχει πρόεδρο τον κύριο Φλόρο. Αν αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση, συνάδελφοι, μόνο με συνάδελφο δεν μπορούσαμε. Αν αυτό είναι πολιτική αντιπαράθεση. Είναι μια ψυχρά προσωπική επίθεση χωρίς κανένα πολιτικό επιχείρημα. Γιατί ως πρόεδρος προσπάθησα και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Συγκάλεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για ένα θέμα που έγινε την κοινωνία και την εκείνη τη μέρα. Γιατί την προηγούμενη μέρα, συνάδελφοι, 5 φορές δέχτηκα ενοχλήσεις η αστυνομία να πάει να γράψει τους επιχειρηματίες που έχουν τα τραπέζια. Όχι μόνο στην πλατεία, γιατί υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα και θα το αναλύσω. Να τους γράψει και να ζητάει από τον
μας να φέρουν στο τραπέζι. Αν νομίζετε ότι αν γινόταν έκτακτο συμβούλιο θα ήταν πολύ καλό αυτό για την αποκριά και μία αναστάτωση, διαφωνώ και ως πρόεδρος είχα αυτή τη δυνατότητα, έκανα ότι είναι επίγον το θέμα και το έφερα όπως εγώ τους το έφερα και ασκριθώ. Ασκριθώ από τον Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα και ασκριθώ και από τους πολίτες. Λοιπόν, για το θέμα βέβαια της απίστευτες μεθόδους, λέει, και κατακριτές πολιτικά, και αυτό που ανάφερε και ο κ. Σκεφαλιάς, πάνω ότι εκμέρισα, όχι εκμέρισα το ΣΥΠΕΡΟΣΕ, όχι, το αντικείμενο για να έχει απαρτήρει το Δημοτικό Συμβούλιο. Συνάδελφοι, το λέω και το τονίζω, το κάνω κάθε φορά όταν εδώ ξεκινάμε και δεν έχουν έρθει Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε απαρτία. Παίρνω τηλέφωνα ποιοι είναι είτε από την παράταξη μας είτε από οπουδήποτε αλλού για να έρθουν οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι για να έχουμε απαρτία. Για να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είναι κατακριτέο η προσπάθειά μου να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι συνάδελφοι σε λάθος τόπο βρισκόμαστε. Επίσης, μου λέχθηκε ότι εκμεύσα, για να εκμεύσω, πίεσα συμβούλους για να εκμεύσω ψήφους, δηλαδή να τους πιέσω να ψηφίσουν υπέρ μιας ή υπέρ μιας άλλης πρότασης. Συνάδελφοι, είμαστε παράδοση όλοι εδώ, έτσι. Αν υπάρχει ένας που εγώ του είπα τι να ψηφίσει εκτός αυτού που δεν είχαν έρθει, εκτός από αυτούς που έπαιρναν τηλέφωνο, εκτός από ό,τι να συμμετέχουν, να σηκωθεί τώρα για να το πει και εγώ θα πρωτώ αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει ένας που εγώ του είπα τι να ψηφίσει, δεν πρέπει να ψηφίσει. Ένας. Το μόνο που ζητούσα ήταν να συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε παρτία για να προστατεύσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε τα σχόλια που πια είδαν από τη μη απόφαση ή μη μάλλον να απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρούσα ότι η απαρτία έστω κι αν δεν έπρεπε μια απόφαση. Έπρεπε όμως να έχει απαρτία γιατί θεωρούσα ότι έτσι θα προστατεύσουμε το ρόλο των θεσμικών του Δημοτικού Συμβουλίου και θα το κρατήσουμε σε τέτοιο επίπεδο που να μας σέβονται οι πολίτες. Είναι πολύ βασικό συνάδελφοι, γιατί νομίζω ότι με τις συμπεριφορές αυτές και με τα site δεν βοηθάμε σε αυτό. Δεν βοηθάμε στην καταξίωση των θεσμών στους πολίτες μας, στους δεσμότες μας. Δεν είχε το θάρρος η αξιωματική επικεφαλής, όχι του, δεν είχε η μείζον επικεφαλής το θάρρος να δηλώσει στη γραμματεία θεσμικά ότι απέχουν το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το δήλωσε μέσα στο site. Αν αυτό είναι σεβασμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον μιλάμε άλλη γλώσσα. Και δεν είναι η πρώτη.